Είχα κάνει μια δήλωση, έγραφε στα μέσα ενημέρωσης, ότι θα πω αυτά που παραλάβαμε μετά από ένα διάστημα που θα έχουμε μια πλήρη και καθαρή εικόνα. Ήδη έχουν περάσει 3,5 μήνες και μπορώ σήμερα να σας πω ποια είναι η σημερινή εικόνα, γιατί η Κορινθιακή Σταφίδα είναι στην απελπιστική κατάσταση των 60 λεπτών και γιατί οι παραγωγοί πρέπει να ανησυχούν για το αύριο του προϊόντος. Όταν έφυγα το 2008 το Μάιο από την εταιρεία του ΑΣΟ της σημερινής ΚΟΣ, αφήσαμε ένα κεφάλαιο στα 5.800.000 καθαρά στην Εθνική Τράπεζα. Τώρα, το Μάρτιο του 2015, όταν αναλάβαμε πάλι, μας εμπιστεύτηκαν οι μέτοχοι τη διοίκηση της εταιρείας, σας λέω ότι αυτό που παραλάβαμε είναι μια ζημιά των 6 εκατομμυρίων. Επίσης, έχουν εξανεμιστεί τα μετρητά και η Γενική Συνέλευση της ΚΟΣ μου εμπιστεύτηκε ένα νευραλγικό τομέα που είναι η διοίκηση του εργοστασίου της Πριμαρόλια ΦΑΕΠΣΟΝ, που είναι η θυγατρική της ΚΟΣ. Πραγματικά δέχτηκα να αναλάβω αυτή τη θέση και μου έδωσε και πλήρη αξιοδότηση να έχω όποιους θέλω συνεργάτες στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και εδώ να κάνω μια παρένθεση πριν να συνεχίσω, να αναφέρω τους συνεργάτες μου που ζήτησα. Είναι ο πρώην πρόεδρος του εργοστασίου της Πριμαρόλη, ο οποίος είναι από την Αμαλιάδα, ο κ. Παπαχριστόπουλος. Είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος από το Αίγιο, ο Γιώργος Σπιλιοτόπουλος, που ήταν και πριν Διευθύνων Σύμβουλος. Είναι ο Γιώργος Κατσούλης από την Καλαμάτα και είναι και ο συνεργάτης μου από το Ξυλόκαστρο, ο Βασίλης Ολογογιάννης. Αυτή είναι η διοίκηση του εργοστασίου που έχει πάρει τις τύχες Κορινθιακής Σταφίδας στο νομό Κορινθίας και ευρύτερα στην Πελοπόννησο. Να σας πω για την εικόνα του εργοστασίου. Το εργοστάσιο το άφησα με κέρδος, σας είπα πριν από 7 χρόνια περίπου, σήμερα το βρήκα σε μια ζημιά η οποία ξεπερνάει τα 2,5 εκατομμύρια. Βεβαίως βρήκαμε τρόπους με τους συνεργάτες μου αυτό να το ξεπεράσουμε, με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που ζητήσαμε. Δεν ξέρω, έχει πάρει μια αναβολή η Γενική Συνέλευση της ΚΟΣ. Συγκεκριμένα υπάρχουν αντιδράσεις από κάποιες ενώσεις ανταγωνίστριες του εργοστασίου. Λοιπόν, και δεν ξέρουμε ακριβώς ποια θα είναι η τύχη του. Η τύχη συγκεκριμένα για την Κορινθιακή Σταφίδα, μπορώ να σας πω ότι εάν το εργοστάσιο δεν λειτουργήσει, και το έλεγα στους συμπατριώτες μου στην ΕΜΕΑ κάποτε, και μερικοί μάλιστα γελούσαν και ειρωνικά, ότι να προσέχουμε πού δίνουμε το προϊόν μας και καλύτερα να το δίνουμε σε συνεταιριστικές οργανώσεις, καλύτερα να χάσουμε κάποια χρήματα και να έχει σταδιακή άνοδο και πορεία. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή το εργοστάσιο δεν δούλευε, ήταν σε απελπιστική κατάσταση. Και τα 2,5 εκατομμύρια που είναι. Ακούστε, το ξεκινήσαμε από το 0, εδώ και 3,5 μήνες. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει μια πολύ καλή δουλειά στο εξωτερικό, με τους συνεργάτες και με ανθρώπους που ασχολούνται ειδικά με τη σταφίδα. Και μας έχουν βοηθήσει και αρκετοί ανθρώποι μέσα στον ελληνικό χώρο και πιστεύω ότι η κατάσταση μπορεί να ανακάμψει. Και θα το δούμε φέτος, πιστεύω, στην τιμή της σταφίδας. Μην περιμένουμε μεγάλη αύξηση της τιμής, αλλά είναι βέβαιο ότι η πορεία θα είναι σταδιακή και ανωδική. Και θέλω να πω κάτι εδώ. Οι παραγωγοί πρέπει να μας εμπιστευτούν. Και το ζητάω να μας εμπιστευτούν, γιατί δεν έχουμε και άλλο δρόμο εκεί που έχει φτάσει η Κορινθιακή Σταφίδα. Ήταν ένα προϊόν το οποίο έχει μεγαλώσει γενιές. Είμαστε υπεύθυνοι εμείς πρώτα που διοικούμε για την πορεία του και μετά όλα τα άλλα. Μου είπατε για τα 2,5 εκατομμύρια τι γίνανε. Πού χαθήκατε? Ακούστε να δείτε. Όταν, από τις προηγούμενες διοικήσεις. Ακούστε να δείτε. Όταν παίρνεις προϊόν και ποτέ οι φιλικές ενώσεις που διοικούσαν μέχρι σήμερα της ΚΟΣ δεν αποδίδεις τα χρήματα, βεβαίως θα υπάρξει κάποια στιγμή μετά από την πάροδο 7 χρόνων, θα υπάρξει αυτό το έλλειμμα. Καταρχήν να σας πω ότι έχουν πάρει δάνεια των 12 εκατομμυρίων και οι τόκοι έχουν φτάσει στα 3 εκατομμύρια.
στη μητρική εταιρεία. Οπότε στη μητρική εταιρεία της ΚΟΣ. Και λέω, αυτό είναι κυλιόμενα αυτά τα ποσά, γιατί παίρνουν συνέχεια άνοδο, άνοδο, άνοδο τόκους όταν δεν μπορούν να εξορυχθούν και όταν δεν πληρώνουν και οι μέτοχοι. Τι φτιάξαν, άλλο εργοστάσιο, άλλο εργοστάσιο αυτά τα λεπτά? Όχι, όχι. Απλώς δεν πληρώθηκαν τα χρήματα, έπαιρναν σταφίδα, μεταποιούσαν σταφίδα και τα χρήματα δεν δινόντουσαν ποτέ στη μητρική εταιρεία. Με αποτέλεσμα οι επιταγές να αλλάζανε συνέχεια. Και εδώ να σας πω και κάτι το οποίο το είχα πει και όταν ήταν η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Και είχα πει στους βουλευτές ότι πρέπει να παρέμβει στους τοπικούς βουλευτές, έπρεπε να παρέμβει δικαιοσύνη. Εγώ σήμερα ως πρόεδρος του εργοστασίου της ΚΟΣ θα κάνω έκκληση στη δικαιοσύνη μέσα από το κανάλι σας, ότι εάν μας ακούει εισαγγελέας ή οποιαδήποτε αρχή, και απευθύνομαι και στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, τον κύριο Κασίμη, ο οποίος είναι από την περιοχή μας, του κάνω έκκληση να μας καλέσει. Έχω πλήρη φάκελο της ατασταλίας που έχει γίνει στην εταιρεία και στο εργοστάσιο, θα είναι στη διάθεσή τους, αρκεί να μην το βάλουν στο ντουλάπι. Επίσης, κάνω έκκληση και στους βουλευτές του Νομού Κορινθίας, του ΣΥΡΙΖΑ, που πιστεύω έχουν ευαισθησία, γιατί έχουν δείξει ευαισθησία επάνω στο προϊόν, το αγροτικό προϊόν, να έρθουν να τους ενημερώσω, γιατί αυτό το πράγμα που αντιμετώπισα πιστεύω δεν έχει ξαναγίνει άλλη φορά. Προσωπικά θα πάω στο εισαγγελέα ή έχετε πάει? Ήδη έχει συνταχθεί φάκελος από τη δικηγόρο, η οποία συνεργάζεται μαζί μας, και εάν η δικαιοσύνη δεν έρθει σε εμάς, θα πάμε οπωσδήποτε εμείς στη δικαιοσύνη. Αλλά θέλω να κάνω και πάλι έκκληση να μην μείνει στο ντουλάπι. Γιατί από εκεί και πέρα, εάν μείνει στο ντουλάπι όπως έμεινε τα προηγούμενα χρόνια, αυτά που φωνάζαμε, οπωσδήποτε το προϊόν της κορινθιακής σταφίδας δεν θα έχει μέλλον εάν το συνεταιριστικό εργοστάσιο κλείσει. Τι δυνατότητα έχει το εργοστάσιο, κύριε Πρόεδρε, σε παραγωγή? Κοιτάξτε, είναι ένα σύγχρονο εργοστάσιο. Το εργοστάσιο μπορεί να φτάσει και τις 5.000 τόνους παραγωγή και παραπάνω. Αλλά πάνω από τις 2.500 τόνους, εάν κάνει η παραγωγή, είναι βιώσιμο. Και μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά μπορεί να ανταπεξέλθει άνετα στην παραγωγή που υπάρχει στο νομό Κορινθίας και ευρύτερα και σε άλλες περιοχές, Καλαμάτα, Πύργος και παντού, μέχρι και τη Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Παραγωγή, να κάνουμε. Παραγωγή στόχα έχει τώρα, δουλεύει, έχει? Όχι, όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχει. Τελευταία κοντέινελ έφυγαν πριν μια εβδομάδα προς τη Γερμανία και νομίζω αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προϊόν. Θέλουμε να πάρουμε προϊόν, υπάρχουν αγορές. Και μάλιστα έχουμε στραφεί και στην εσωτερική αγορά για την καλή, εν περιπτώσει, γιατί είναι καλή η αγορά της Ελλάδας και πιστεύω δεν της έχουμε δώσει τόσο μεγάλη γιατί σημασία. Γιατί το αφήνε η προηγούμενη διοίκηση, γιατί το αφήνε? Κοιτάξτε κύριε Στεφανή, κάθε διοίκηση έχει μια φιλοσοφία. Θεωρώ ότι αυτό που είχε, και θα μιλήσω συγκεκριμένα, δεν έχω να κρύβουμε, η Ένωση Αιγυαλίας, αυτό που ήθελε, ήθελε να, και το έχει πει εξάλλου, ήθελε να κλείσει το εργοστάσιο, γιατί το εργοστάσιο ήταν ανταγωνιστικό. Αυτό το έλεγα εδώ και χρόνια, να προσέξουν η παραγωγή που δίνει το προϊόν τους. Να μην δίνουν σε ανταγωνιστικές ομάδες ή οποιουσδήποτε φίλους. Να κοιτάξουμε το συνεταιριστικό εργοστάσιο και μέσα από εκεί θα δούμε και κέρδος. Μπορεί να αργήσει λίγο, αλλά το κέρδος θα το δούμε.